γρήγορα η γυμναστική. Έφτασε η ώρα να ακολουθήσουμε ένα πιο υγιές τρόπο ζωής και θα μας βοηθήσει ένα από αυτά τα Smart Band Smart Watches. Έχουμε το Amazfit από την Xiaomi, τον Beep, το οποίο θα δούμε σε μελλοντικό επεισόδιο, γι' αυτό κάνετε subscribe. Έχουμε το Frontier από τη Samsung, το οποίο έχουμε δει. Ξέρετε ήδη ότι το χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το συγκεκριμένο. Έχουμε το Mi Band από τη Xiaomi, αγαπημένη εταιρεία. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα από τα τρία, θα χρησιμοποιήσουμε το Lenovo HX03W. Λοιπόν, αφού ήρθατε εδώ στο κανάλι για να δείτε ένα unboxing για το Lenovo το HX03W, παιδιά, όντως τι όνομα είναι αυτό, σιδηρόδρομος είναι. Πάμε να δούμε, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο με το κουτί, μαύρο κουτάκι και τα λοιπά. Το ανοίγουμε. Εδώ είναι το Smart Band, τα μανιουαλάκια και εδώ είναι ο φορτί. Όχι φιλαράκι, όχι φιλαράκι, δεν κατάλαβες, δεν έχει φορτιστή μέσα. Τι, Μαρία, σε ξεγέλασαν, δεν σου στείλανε φορτιστή? Α, μπα, 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 εδώ είναι το έξυπνο της όλης υπόθεσης. Αν δουλέψατε ποτέ με Smart Band, θα ξέρετε ότι θα έχουν συνήθως εδώ ένα USB το οποίο βάζεις πάνω για να φορτίσει και τα λοιπά. Εδώ έχουμε για παράδειγμα αυτόν του Xiaomi του Mi Band του 2, το βάζεις κάπως έτσι, το βάζεις πάνω στο PC σου, φορτίζει όμορφα, ωραία κτλ. Αλλά όχι φιλαράκι, όχι φιλαράκι, δεν πάει έτσι με το Lenovo. Με το Lenovo θα ασκήσεις πίεση, θα το βγάλεις, θα καταλάβεις ότι έχεις βγάλει τη λάθος άκρια, θα πάρεις το άλλο, το τραβήξεις, θα νομίσεις ότι το σπάζεις, αλλά δεν σπάζει. Βλέπετε πόση πίεση βάζω για να βγάλω και θα δείτε ότι εδώ, πάνω στο ίδιο το fitness band, έχει ακρούλες USB. Άρα, αυτό εδώ το άκρο, το βάζεις πάνω στο κομπιουτεράκι σου, πάνω στην πριζούλα κτλ. Και αρχίζει να φορτίζει το band. Και αφού μιλούμε για μπαταριούλα, φόρτιση κτλ, να πούμε ότι αυτό εδώ το πραγματάκι είναι υποτίθεται, και λέω υποτίθεται, θα σου πάει 7 μέρες χρήσης. Αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν επιστρέψα από τη δουλειά, είδα το πακετάκι, το ανοίγω, βλέπω ότι είναι στα 98%. Α, ωραία, λέω, είναι φορτισμένο ήδη από το εργοστάσιο, το ρίχνω πάνω στο χέρι μου. Ξυπνώ το επόμενο πρωί, γύρω στις 8 το πρωί, βλέπω ότι έχει πέσει στα 46%. Λέω, πα, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά. Δεν πειράζει όμως, θα το χρησιμοποιήσω για το υπόλοιπο της ημέρας για να δω τι πάει. Το βράδυ όταν επιστρέψα σπίτι, λέω, α, πάμε να δούμε τι μπαταριούλα μου, τι ποσοστό της μπαταριούλας έχει. Βλέπω ότι έχει πάει γύρω στο 44%. Λέω, κάτι γίνεται εδώ. Μήπως πρέπει να κάνει κάποιο calibrate μπαταρία. Το χρησιμοποίησα ακόμα 2 μέρες, 3 ημέρες. Την τέταρτη ημέρα, παφ! Πεθαίνει. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν κατά την πρώτη χρήση. Ίσως με μελλοντικές χρήσεις φτιάξει μπαταρία, κάνει λίγο calibrate κτλ. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου πείρα. Έπρεπε να το πω και εδώ είμαστε. Το καλό όμως, ξέρεις, πριν να κάνω αυτό το unboxing, το λέω πάνω να το ρίξω πάνω να φορτιστεί λίγο, να το έχουμε ανοιχτό τουλάχιστον για το unboxing. Πήρε μόλις τα 40 με 50 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση από 0% μέχρι 100%. Αυτό μου το στο δίνω. Αφού δεν μπορείς να δεις όλες τις πληροφορίες εδώ στην οθόνη που βρίσκεται πάνω στο Smart Band, θα χρησιμοποιήσεις ένα application. Το application λέγεται Lenovo Healthy, είναι διαθέσιμο για Android και iOS, είναι δωρεάν, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον Google Play ή από το Apple App Store. Είναι αυτό εδώ. Εδώ να πω ότι το συγκεκριμένο application, παιδιά, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι τόσο εξελιγμένο όπως άλλα application, όπως το Mi Fit της Xiaomi. Και το χειρότερο για αυτό εδώ το application, όσοι το βάλετε, παιδιά, προσέξτε λίγο. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις το GPS σου στο high accuracy που σου τρώει περισσότερη δύναμη, περισσότερη μπαταρία του κινητού, και αυτόν εδώ έχω προσέξει κατά τις 3 με 4 μέρες που το έχω χρησιμοποιήσει ότι μου έτρωγε πάρα πολύ μπαταρία. Εδώ δεν λειτουργούσε καθόλου. Δεν είχα τόσες φορές ενωμένο το Bluetooth πάνω σε αυτήν τη συσκευή, αλλά χρησιμοποιούσε εντατικά την μπαταρία πίσω στον background. Λοιπόν, υποθέτω το Lenovo το HX03W, ας μην κολλήσουμε πάνω στο όνομα που εντάξει είναι σιδηρόδρομος,
Είναι φίντερσμαν, το οποίο σε βοηθάει να έχεις ένα πιο υγιές σώμα, να τρέχεις, να βλέπεις τους παλμούς σου, να βλέπεις πόσα βήματα κάνεις και τα λοιπά, την άσκηση σου τέλος πάντων. Βλέπουν ότι έχει ήλιο. Δεν μπορείς να δεις τίποτα πάνω στο συγκεκριμένο band. Όχι πως το MI Band Xiaomi είναι καλύτερο, αλλά δηλαδή όταν βάλεις λίγο σκιάση πάνω του, βλέπεις κάπως τι γίνεται όλη η φάση. Και εδώ βλέπουμε σε αντίθεση, πάλι από τη Xiaomi, το Amazfit, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ωραία κάτω από direct sunlight, οι πληροφορίες που χρειάζεται να δεις. Σε αντίθεση, είναι εδώ που έχουμε σκιά, βλέπουμε πως οι πληροφορίες είναι εμφανίσιμες, μπορείς να δεις. Αλλά όταν τις χρειάζεσαι τις πληροφορίες, όταν τρέχεις, όταν είσαι έξω στον δρόμο κτλ, δεν μπορείς να δεις τίποτα. Θα μου πεις ρε Μάρια, γιατί να πάρω μια τέτοια μαλακιούλα, για τι μου χρειάζεται εμένα. Ρε φίλε, τι να σου πω. Εκτός ότι σου δείχνει την ώρα, άρα μπορείς να το αντικαταστήσεις το ρολογάκι σου που έχεις πάνω στο χέρι σου, μετράει τα βήματά σου, βλέπεις πόσο κινείσαι κατά τη διάρκεια της ημέρας, βλέπεις πόσο βαριεστημένος είσαι. Επίσης έχει ρύθμιση για να σε ειδοποιεί, παιδιά, κάθεστε για παράδειγμα μια ώρα, σηκωστείτε λίγο, περπατήστε λίγο, να μετακινηθεί λίγο το αίμα πάνω κάτω κτλ. Εκτός από τα βήματα που έχουμε αναφέρει, μετράει πόσο κοιμάσαι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία μας, και μετράει κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσους παλμούς έχεις. Επίσης, βλέπετε πως αν έχετε κάποιον να σας παίρνει τηλέφωνο, η συσκευή δονείται και σας ειδοποιεί, τουλάχιστον αν είναι πάνω στο χέρι σας, ότι ξέρεις κάποιος σε Γαλλία, δεν έχεις το κινητό πάνω σου. Έχουμε διάφορα modes. Έχουμε φυσικά αυτό εδώ που σου λέει την ώρα, σου λέει τη ημερομηνία και την ημέρα. Όταν το πατήσεις εδώ, που παιδιά η οθονούλα δεν είναι όλη touch, μονάχα εδώ αυτόν το στρογγυλό το κομματάκι είναι το touch, το πατάς, σε παίρνει στο sport mode που αν το κρατήσεις πατημένο τότε θα ξεκινήσει να σου λέει άρχισε να τρέχεις, okay. Το ξαναπατάμε και να σταματήσει. Okay. Προχωράμε, έχουμε τα βήματα τα οποία κάνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως είπαμε και πριν. Έχουμε τους παλμούς σου που σου δείχνει, ή αν το αφήσεις εδώ θα αρχίσει να πρασινίζει από πίσω. Υποτίθεται, ναι. Για να πάρει τους παλμούς σου. Και έχουμε φυσικά και το alarm, το οποίο δεν παίρνει πληροφορίες από το ρολόι του κινητού σου, πότε βάζεις εσύ το ρολόι του κινητού σου να αρχίσει να παίζει τις οδηγήσεις σου κτλ. Αλλά παίρνει από την ίδια του την εφαρμογή, το Lenovo Healthy, και θα αρχίζει να τρίζει πάνω στο χέρι σου όταν το θέσεις εσύ να σε ξυπνήσει ή για να σε επιθυμίσει κάτι που έχεις να κάνεις. Φυσικά το Lenovo HX03W ή αλλιώς Cardio Plus είναι IP68 Water and Dust Proof, άρα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις χωρίς φόβον κάνοντας την άσκησή σου, αφού ο υδρότας σίγουρα θα πάει πάνω στη συσκευή σου, ή μπορείς να το έχεις και όταν πλένεις τα χέρια σου χωρίς να το βγάζεις, δεν θα καταστρέψεις τη συσκευή. Φυσικά εγώ δεν θα το χρησιμοποιούσα στην πισίνα ή και σε θάλασσα, γιατί εκεί παιδιά έχουμε το αλάνι της θάλασσας, έχουμε το χλώριο της πισίνας που ίσως καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά μέρη του Smart Band. Τώρα, για όσους θέλουν να αποκτήσουν αυτόν εδώ το Smart Band, το Lenovo Cardio Plus, είναι στα 2515. Φυσικά θα έχω τα links κάτω στην περιγραφή για να το αγοράσετε. Είναι από τον Gearbest, το συγκεκριμένο μου το έχουν στείλει εντελώς δωρεάν για να κάνω review εδώ στο κανάλι. Τώρα, να με ρωτήσετε, ρε Μάριε, ποιον από τα δύο να παίρνα. Να παίρνα το Xiaomi, το MI Band 2, το οποίο είναι από τη Xiaomi, μια εταιρεία την οποία από ό,τι ξέρουμε όσοι είσαστε subscriber, όσοι δεν είσαστε, κάνετε τώρα subscribe και like αυτό το βίντεο. Πολύ αγαπάς, ή να πάρω το Lenovo. Παιδιά, η επιλογή είναι καθαρά δική σας. Πώς τη βρίσκετε, τι θα σας χρησιμοποιήσει περισσότερο. Εγώ προσωπικά, για να λέμε την αλήθεια, θα έπαιρνα το Xiaomi MI Band 2, το βρίσκω αρκετά πιο καλό από εδώ αυτό που έχουμε δείξει. Ξέρετε πως εδώ πάντα λέμε την αλήθεια. Αυτό εδώ θα σας αντέξει πολύ περισσότερο όσον αφορά τον battery life, και το έχω περίπου 1-1,5 χρόνο. Το χρησιμοποιώ όχι και τόσο, γιατί χρησιμοποιούμε το Gear, το S3, το Frontier, αλλά αυτόν εδώ το πολύ αγαπώ. Γι' αυτό, επειδή αυτόν εδώ δεν θα έχω χρησιμοποιήσει καθόλου περαιτέρω, είναι giveaway. Άρα όποιος το θέλει γράφει το θέλω, κάνει ένα share αυτό το βίντεο. Φυσικά είναι ήδη subscriber εδώ στο κανάλι, θα το στείλουμε σε Κύπρο και Ελλάδα. Άρα το θέλω κάτω στα σχόλια, share αυτό το βίντεο στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram ή όπου αλλού θέλετε εσείς, και αυτόν εδώ είναι δικό σας. Αν σας αρέσει το βίντεο, χτυπάτε ένα like, subscribe όσοι δεν έχετε κάνει,
σχόλιων. Όσοι θέλετε να αποκτήσετε εδώ αυτόν το Smart Band, ήμουν ο Μάριος, είστε όπως πάντα εδώ συντονισμένοι στο Techaholic και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Μην χρειάζεται να περνάτε καλά. Γεια σας.